η αλήθεια είναι ότι δείχνει και ένα κομπλεξισμό. Α, μα γιατί δεν κάνετε, γιατί κάνετε τόσα έργα στο Ιράκ, γιατί κάνετε, γιατί στο Ιράκ είναι πολύ απλά, τους απάντησα. Έχουν ενεργοποιηθεί και άνθρωποι του αθλητισμού, μηχανικοί, οι οποίοι έχουν βοηθήσει... Αυτή είναι η δημόσια τοποθέτηση του Υφυπουργού Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη σε ραδιοφωνική του συνέντευξη, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στα Χανιά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Η φράση διέκρινα κομπλεξισμό αναφερόμενο στην επίσκεψή του στα Χανιά, όπου άκουσε έντονα παράπονα για τα βαλτωμένα αθλητικά έργα, έφερε οργή σε τοπικούς και αθλητικούς φορείς. Αντί να δώσει κάποια λύση ο κ. Αυγενάκης, κατέφυγε σε μια δήλωση ατυχή και προσβλητική. Για την οποία πάλι, από ό,τι γνωρίζω, δεν έχει ζητήσει ακόμα και μια απλή συγγνώμη. Έτσι ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ειδικά για εμάς λοιπόν στην περιφέρεια Κρήτης που υπηρετούμε τον συγκριτισμό με κάθε τρόπο, η δήλωση αυτή και μας προσβάλλει και μας στενοχωρεί και θεωρούμε ότι ναρκοθετεί την προσπάθεια που κάνουμε για μια νέα αναπτυγμένη Κρήτη. Θεωρώ απολύτως απαράδεκτες τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο κύριος Αυγενάκης. Θεωρώ απαράδεκτο ένας πολιτικός που μάλιστα σε επίπεδο υπουργού να προβαίνει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς σε συνέχεια μιας επίσκεψης εδώ στα Χανιά, που η επίσκεψη αυτή το μόνο χαρακτήρα έχει να μεταφέρει τα δεδομένα αλλά κυρίως την αγωνία της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με τις αθλητικές υποδομές. Θα ήθελα τουλάχιστον σε συνέχεια των δηλώσεων αυτών να υπάρχει πολιτική γενναιότητα και να ζητηθεί τουλάχιστον μία συγγνώμη και για τη δήλωση αυτή και όχι μία αναφορά σε fake news, fake news τα οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά τις ίδιες τις δηλώσεις που όλοι μπορέσαμε και ακούσαμε. Στο ίδιο αυστηρό ύφος είναι και η δήλωση του συναδέλφου του βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσου Βολουδάκη, που επεσήμανε μεταξύ άλλων: «Είναι αδιανόητο να ακούγονται από επίσημα χίλια παξιωτικοί χαρακτηρισμοί για όσους ευλόγως διαμαρτύρονται. Να επισπευθούν τα έργα που έχουν εξαγγελθεί πρέπει και όχι να επιπλήττονται όσοι εκφράζουν την άποψή τους. Κατά τα λοιπά, οι Χανιώτες δεν έχουμε ανάγκη επιβεβαίωσης από κανέναν. Η ιστορία, ο πολιτισμός, η ταυτότητα και το δυναμικό παρόν του τόπου μιλάνε από μόνα τους». Οι αντιδράσεις επεκτάθηκαν και στον αθλητισμό της Κρήτης, με τον πρόεδρο της ΕΠΣ Ηρακλείου Νίκο Τζόρτζογλου να είναι από τους πρώτους που πήραν θέση. Υπερασπιζόμενος τον συγκριτισμό για τον οποίο έχουν παλέψει τα τελευταία χρόνια, η ένωσή του μαζί με τις υπόλοιπες ποδοσφαιρικές ενώσεις της Κρήτης. Δηλώσεις και τοποθετήσεις τέτοιου επίπεδου από έναν υφυπουργό αθλητισμού που δεν έχει κάνει το παραμικρό για τις αρχικές εγκαταστάσεις των Χανίων, δεν έχει στηρίξει το παραμικρό εκείνα τα χανιωτόπουλα που παλεύουν μέσα σε άθλιες συνθήκες για να αναδειχτούν Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές. Ακόμα και το Ηράκλειο, που υποτίθεται ότι βοηθάει, δεν έχει κάνει τίποτα ουσιαστικό. Με τρανό παράδειγμα το Παγκρίτιο, που παραμένει δίχως στέγαστρο. Είναι προσβολή για την Κρήτη, προσβολή για τον Πρωθυπουργό μας Κυριάκο Μητσοτάκη, προσβολή για όλους μας. Ντροπή, έλεος, μαζέψτε τον επιτέλους. Θέση πήρε και η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, απευθύνοντας μεταξύ άλλων το ερώτημα: ο Χανιώτης Πρωθυπουργός θα φροντίσει να τον αντικαταστήσει ή θα αποδεχθεί τον χαρακτηρισμό κομπλεξικός που εξαπέλυσε για όλους μας? Αλγινή εντύπωση προκαλεί πάντως το γεγονός ότι ο Υφυπουργός Αθλητισμού, στην προσπάθειά του να μαζέψει την κατάσταση και αντίσει γνώμης, έκανε λόγο μέσω tweet για fake news ότι αποκάλεσε τους Χανιώτες κομπλεξικούς, με την ίδια τη φωνή του πάντως να τον διαψεύδει. Η αλήθεια είναι ότι διέκρινε και ένα κομπλεξισμό. Α, μα γιατί δεν κάνετε, γιατί κάνετε τόσα έργα στο Ιράκ, γιατί κάνετε, γιατί